Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα θεωρητικό βίντεο, το οποίο αναφέρεται σε μία λέξη την οποία έχω αναφέρει αρκετές φορές στα βίντεο τελευταίως, τη λέξη limerence, που είναι μια αγγλική λέξη, η οποία δεν έχει ακριβή μετάφραση στα ελληνικά. Προσπάθησα να κάνω μια περιφραστική μετάφραση. Την έχω περιγράψει ως ρομαντικό μυρικασμό και άτοπο ερωτικό κόλλημα. Χθες το βράδυ κάναμε ένα live εδώ στο κανάλι, ένα θεραπευτικό και επουλωτικό αγαπητικό live, όπως το ονομάσαμε. Όσοι δεν το προλάβετε ζωντανά, μπορείτε να το δείτε, γιατί έχει παραμείνει ως βίντεο στο κανάλι μας. Και μεταξύ άλλων, μια φίλη εκεί στο chat μου ζήτησε να κάνω ένα βίντεο για το limerence, γιατί πραγματικά υπάρχει και λίγη βιβλιογραφία και γνωρίζουμε και λίγα γύρω από το limerence. Τι είναι αυτό? Καταρχάς, να πούμε ότι το limerence είναι μια κατάσταση, δεν είναι ψυχική διαταραχή αυτή καθ' αυτή. Είναι μια κατάσταση και μια συνθήκη στην οποία κάποιος ή κάποια νιώθει ερωτευμένος, νιώθει αυτό που λέμε infatuated, κολλημένος, φατσιμένος στην κυπριακή διάλεκτο, ή νιώθει καψούρα με κάποιον άνθρωπο με τον οποίο στην πραγματικότητα δεν έχει σχέση τώρα, δεν έχει σχέση πλέον ή δεν είχε σχέση ποτέ. Ο πρώτος ψυχολόγος, ο οποίος εφήβρε στην ουσία τον όρο limerence, είναι η Dorothy Chernoff, η οποία έχει εκδώσει το 1979 το βιβλίο Love and Limerence, The Experience of Being in Love. Αγάπη, ερωτική αγάπη νομίζω είναι ο όρος εδώ, και limerence, η εμπειρία του να είσαι ερωτευμένος. Διαβάζω εδώ πέρα μία κριτική του βιβλίου αυτού από την Αμερικανική Ψυχολογική Εταιρεία, Αμερικανικό Ψυχολογικό Σύνδεσμο. Λέει ότι τότε που βγήκε το βιβλίο, το 1979, αυτή είναι το 1981 αυτό το review, αυτή η κριτική του βιβλίου, λέει το βιβλίο είναι ενδιαφέρον για τον in the way, με τον τρόπο που μπορεί να είναι ενδιαφέρον ένα απλό άρθρο που να μην είναι επιστημονικό. It is full of obviously very real anecdotal reports by people. Είναι γεμάτο ξεκάθαρα από πολύ αληθινές εμπειρίες και αναφορές ανθρώπων, οι οποίοι μιλάνε για τα πάνω και κάτω των ερωτικών του σχέσεων. Το βιβλίο επίσης παρουσιάζει τις παρατηρήσεις και τις αναλύσεις της συγγραφέως και ερευνήτριας Dorothy Chernoff, η οποία λέει ξεκάθαρα είναι πολύ συνεπαρμένη από το θέμα της και η οποία λέει προφανώς ορθά ότι η ψυχολογία μέχρι τις μέρες μας, δηλαδή μέχρι το 1979, δεν έχει απομονώσει την εμπειρία του να είναι κάποιος με πάθος ελκυόμενος από ένα αντικείμενο αγάπης και δεν το έχει μελετήσει αρκετά. Και λέει η κριτική αυτή του 1980, αναπόφευκτα λέει το βιβλίο αυτό θα το διαβάσουν πολλοί άνθρωποι και επαγγελματίες οι οποίοι ενδιαφέρονται στην ερωτική αγάπη και στον πόνο της ερωτικής αγάπης και τις παρατηρήσεις ενός συγγραφέως ο οποίος είναι μια συγγραφέως η οποία ενδιαφέρονται πολύ στο άρθρο της. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε από αυτό το review που έχω διαβάσει, από αυτή την κριτική στο βιβλίο, που είναι από το 1980, ένα χρόνο μετά που κυκλοφόρησε, πρόκειται για ένα βιβλίο το οποίο εισήγε για πρώτη φορά τον όρο limerence. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο οπωσδήποτε δεν ήταν προϊόν έρευνας, αλλά πρόκειται για τις παρατηρήσεις της ψυχολόγου εκείνης. Το 1979, δηλαδή 40 πόσα χρόνια πριν, η οποία εντόπισε τότε ότι οι ερωτικές σχέσεις δεν έχουν μελετηθεί αρκετά. Θα έλεγα ότι σήμερα, 43 χρόνια μετά, ακόμη δεν έχουν ερευνηθεί αρκετά οι ερωτικές σχέσεις και αυτό το βίντεο που φτιάχνουμε σήμερα δύσκολο να γίνει γιατί είναι ακόμη λίγη η βιβλιογραφία. Έχω βρει όμως κάποια άρθρα
εκ των οποίων έχω επιλέξει ένα, το οποίο θα το διαβάσω στα γρήγορα, θα το μεταφράσω στα γρήγορα δηλαδή. Είναι ένα άρθρο το οποίο είναι από τη Lara Dye, PhD, είναι Trauma and Addiction Psychology. Λέει, είναι μια ψυχολόγος η οποία εξειδικεύεται στο τραύμα και στον εθισμό. Προφανώς πρέπει να είναι Αμερικανίδα. Πρέπει να είναι Αμερικανίδα η κοπέλα αυτή, ναι. Στο Τέξας, λέει, είναι στο Τέξας. Το άρθρο της είναι «Τι είναι limerence» και λέει «Αν εσύ λοιπόν ένα αγαπημένο σου πρόσωπο βρίσκεται σε θεραπεία για εθισμό στις ερωτικές σχέσεις, τότε μπορεί να έχεις ξανακούσει τον όρο limerence. Αυτός είναι ένας όρος που εμείς, οι ψυχολόγοι που εξειδικευόμαστε στους εθισμούς, μας αρέσει να χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε ένα είδος infatuation». Είπαμε, η λέξη infatuation σημαίνει καψούρα, σημαίνει έρωτα, σημαίνει κόλλημα, φάτσιμα στην κυπριακή διάλεκτο, το οποίο είναι μία υποκατηγορία του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις. Σήμερα πολλοί επιστήμονες στον τομέα της ψυχικής υγείας πιστεύουν ότι το limerence δεν είναι μόνο μια ψυχολογική κατάσταση, αλλά επίσης μια νευρολογική κατάσταση, η οποία προκαλείται από χαμηλά επίπεδα του νευροδιαβιβαστή σεροτονίνη στον εγκέφαλο. Σε αυτό το άρθρο, λέει η Dr. Lara Dye, θα βάλω το link για το άρθρο στην περιγραφή του βίντεο, προσπαθώ να εξηγήσω το θέμα, να διερευνήσω το θέμα του limerence και πώς μπορεί να φωτιστεί είτε ο δικός σας αγώνας είτε ο αγώνας ενός αγαπημένου σας προσώπου σχετικά με το πρόβλημα του, με τον εθισμό και το δρόμο προς την ανάρρωση. Ορισμός. Όρος limerence, ο οποίος έχει εφευρεθεί, όπως είπαμε και προηγουμένως, από τη ψυχολόγο Dorothy Tenov στο βιβλίο της του 1979 με τίτλο «Love and Limerence, The Experience of Being in Love», «Ερωτική αγάπη και limerence, η εμπειρία του να είσαι ερωτευμένος», η Tenov περιγράφει το limerence σαν ένα «involuntary interpersonal state», μία διαπροσωπική συνθήκη που δεν την επιθυμεί το πρόσωπο, δηλαδή μπαίνεις μέσα χωρίς να το θες, μια αθέλητη διαπροσωπική κατάσταση, η οποία περιλαμβάνει μια οξία επιθυμία για να αγαπηθείς από κάποιο πρόσωπο με το οποίο νομίζεις ότι είσαι ερωτευμένος, ιδιοψυχαναγκαστικές σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές και συναισθηματική εξάρτηση από ένα άλλο πρόσωπο. In layperson's terms, λέει, όπως θα το λέγαμε σε μια γλώσσα που δεν είναι γλώσσα ειδικών, limerence refers to a near obsessive form of romantic love. Το limerence αναφέρεται σε μια σχεδόν αιμονική μορφή της ρομαντικής αγάπης, η οποία πολύ συχνά είναι χωρίς ανταπόκριση. Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αυτή η συνθήκη, αυτή η κατάσταση μπορεί να δημιουργήσει πολύ σοβαρά προβλήματα στη ζωή ενός ανθρώπου. Ο προφέσορ Νίκ Χέις σημειώνει ότι «It is the unobtainable nature of the goal which makes the feeling so powerful». Τα συναισθήματα στο limerence είναι τόσο δυνατά γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να αποκτήσουμε τον στόχο. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν μας θέλει ο άλλος μας κάνει να το θέλουμε ακόμη περισσότερο. Οι άνθρωποι μπορεί να παραμείνουν σε μια συνθήκη limerence για μήνες, ακόμη και χρόνια. Ποια είναι τα σημάδια του limerence? Ξαναλέμε, limerence σημαίνει ερωτικός μυρικασμός, αιμονικό κόλλημα, ερωτικό κόλλημα. Αυτά είναι διάφορα σημάδια τα οποία μπορεί να είναι ενδείξεις ότι ένα πρόσωπο βρίσκεται σε μια κατάσταση limerence. Αυτά μπορεί να είναι εξειδανίκευση και θετική και αρνητική εξειδανίκευση από το χαρακτηριστικό ενός άλλου προσώπου. Δηλαδή να εξειδανικεύουμε είτε θετικά, είτε να λέμε πόσο όμορφος, πόσο σπουδαίος είναι, ή αρνητικά τα χαρακτηριστικά ενός άλλου προσώπου.
intrusive thoughts and fantasies about the other person. Όταν λέμε intrusive, μιλούμε ενοχλητικές σκέψεις και φαντασιώσεις για το άλλο πρόσωπο, οι οποίες σαν να διαπερνούν το μυαλό μας. Pervasive feelings of rejections. Έντονα και διαρκή αισθήματα απόρριψης. Περίοδοι ελπίδας και φορείας βασισμένες σε μικρά πράγματα τα οποία τα παρατηρεί το πρόσωπο και ατελείωτα τα αναλύει για να δει τι σημαίνει. Γι' αυτό λέω ρομαντικός μυρικασμός. Για παράδειγμα, ένα πρόσωπο το οποίο έχει λίμερανς για ένα άλλο πρόσωπο. Ας πούμε για παράδειγμα ότι η Μαρία έχει λίμερανς για τον Τάκη. Η Μαρία περπατάει στο διάδρομο της του χώρου εργασίας, η Μαρία και ο Τάκης δουλεύουν στην ίδια εργασία, και του λέει καλημέρα, και αυτός λέει, α, κάνει ένα σήμα. Και αυτή προσπαθεί να το εξηγήσει. Πάει και βρίσκει τη φίλη της στην Τούλα και της λέει, πω πω, ο Τάκης μου έκανε έτσι. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είναι πολύ ερωτευμένος μαζί μου, αλλά επειδή τα έχει με μια άλλη που δεν ξέρουμε ποια είναι, μου έκανε αυτό το σήμα για να μην τον ακούσει άλλη τη φορά. Διαβλακίες, δηλαδή πολύ μικρά σημάδια συμπεριφοράς, τα οποία καθόμαστε και τα αναλύουμε και δηλίζουμε τον κόνοπα. Δυστυχώς αρκετά από τα email που λαμβάνω είναι τέτοια. Όχι όλα, αρκετά mail είναι τέτοια, που μου γράφουν μικρές, μου είπε έτσι, μου έκανε έτσι, τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Δηλαδή, υπερανάλυση, ατέλειωτη υπερανάλυση πολύ μικρών λεπτομεριών, μου έγραψε αγάπη στο μήνυμα, η αγάπη μου, ή μου έγραψε hi, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, τώρα δεν μου έρχονται συγκεκριμένα παραδείγματα στο μυαλό, αλλά αυτό που λέω πολλές φορές στα βίντεο σαν να είναι μια εφηβική, ένας εφηβικός έρωτας, όπως το ότι είμαστε στο σχολείο που δεν μιλιόμαστε μεταξύ μας, που δεν είχες το θάρρος να πας να πεις, βρε, σε γουστάρω, βρε, θέλω να τα βγούμε. Δεν είχες αυτό το θάρρος. Και καθώς όνα και έφτιαχνες ιστορίες με το μυαλό σου. Ένα άλλο σημάδι μπορεί να είναι να νιώθουμε υπερβολικά ντροπαλοί, να χάνουμε τα λόγια μας, να αγχωνόμαστε και να συγχυζόμαστε όταν βρισκόμαστε στο ίδιο χώρο με το πρόσωπο με το οποίο έχουμε αυτό το κόλλημα. Επίσης, ένα άλλο σημάδι μπορεί να είναι να κανονίζουμε το πρόγραμμα μας, ούτως ώστε να υπάρχουν πολλές πιθανότητες, ώστε να κάνουμε maximize, να πολλαπλασιάσουμε τις πιθανότητες, να συναντηθούμε με το άλλο πρόσωπο. Δηλαδή, περνάω καθημερινά έξω από το σπίτι του. Παίρνω τον μακρύ δρόμο για τη δουλειά μου, γιατί θα περάξω έξω από το σπίτι της και ούτω καθεξής. Physical symptoms like flushing, trembling, weakness, loss of appetite, or heart palpitations around the other person. Όταν βρίσκεσαι κοντά στο άλλο πρόσωπο να έχεις σωματικά συμπτώματα, όπως να κοκκινίζεις, να τρέμεις, να νιώθεις αδυναμία, να χάνεις την όρεξή σου, να χτυπάει δυνατά η καρδιά σου. Neglect of personal health and or social responsibilities. Παραμέληση της προσωπικής υγείας και των κοινωνικών υποχρεώσεων. Δηλαδή, κάνω έτσι τώρα μια περίληψη των συμπτωμάτων. Ένα πρόσωπο το οποίο έχει λίμεραντς για ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει ρομαντικό μυρικασμό και μονικό κόλλημα, εξιδανικεύει τα χαρακτηριστικά του άλλου προσώπου και τα μεγαλοποιεί. Έχει έντονες ενοχλητικές σκέψεις και φαντασιώσεις για το άλλο πρόσωπο, οι οποίες διαπερνούν το μυαλό του. Έχει έντονα και διαρκή συμπτώματα απόρριψης, έχει περιόδους ελπίδας και φορείας, οι οποίες βασίζονται σε μικρά πραγματάκια, τα οποία τα προσέχει το πρόσωπο που έχει το limerence και τα αναλύει ατελείωτα για να βρει μήνυμα από μικρά ασήμαντα πράγματα, υπερβολική ντροπαλότητα, νευρικότητα, σύχηση και ακόμη να χάνει και τα λόγια του κάποιος να βρίσκεται κοντά στο άλλο πρόσωπο. Σωματικά συμπτώματα όταν βρίσκεται κοντά στο άλλο πρόσωπο, όπως να κοκκινίζει κάποιος, να τρέμει, να νιώθει αδυναμία, να χάνει την όρεξη του, να χτυπάει δυνατά η καρδιά του. Το να προγραμματίζει κάποιος έτσι τη μέρα του, ώστε να πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες να βρεθεί με το άλλο πρόσωπο, για παράδειγμα, όπως είπα προηγουμένως, να παίρνει μια πιο μακρινή διαδρομή για να πάει κάπου, προκειμένου να περάσει από κάπου που μπορεί να συναντήσει το άλλο το πρόσωπο. Και παραμέληση της προσωπικής υγείας και των κοινωνικών υποχρεώσεων. Η σχέση μεταξύ του limerence και του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις,
Το limerence, λέει η ψυχολόγος αυτή, θεωρείται ότι είναι μια subset, στην ουσία σημαίνει υποστήλη. Ένα λεπτό να σας πω ακριβώς τη μετάφραση για να είμαστε ορθοί. Ήρθε πάλι το σκυλί, έχει limerence, δεν ξέρουμε ποιον με τι. Subset. Υποσύνολο, ναι, υποσύνολο. Το limerence θεωρείται ένα υποσύνολο του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις. Παρόλο που οι άνθρωποι οι οποίοι βασανίζονται με το limerence πολύ συχνά είναι εθισμένοι στις ερωτικές σχέσεις, δεν είναι όλοι εθισμένοι στις ερωτικές σχέσεις που αναπτύσσουν limerence. Most love addicts are addicted to the feelings of falling in love and wish to replicate that feeling with different people again and again, while those suffering from limerence focus on feeling for a single individual. Λοιπόν, το limerence είναι ένα υποσύνολο του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις. Οι άνθρωποι που παρουσιάζουν limerence έχουν εθισμό στις ερωτικές σχέσεις, αλλά δεν είναι όλοι οι οποίοι έχουν εθισμό στις ερωτικές σχέσεις οι οποίοι αναπτύσσουν limerence. Οι περισσότεροι οι οποίοι έχουν εθισμό στις ερωτικές σχέσεις είναι εθισμένοι στο συναίσθημα του να ερωτεύονται και θέλουν συνεχώς να το αναπαράγουν με διαφορετικούς ανθρώπους ξανά και ξανά, έτσι ερωτεύονται συνεχώς καινούργια πρόσωπα, ενώ αυτοί οι οποίοι υποφέρουν από limerence εστιάζονται σε συναισθήματα για ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, στα οποία επιμένουν για μήνες, για χρόνια, παρόλο που μπορεί να υπάρχει ανταπόκριση και παρόλο που μπορεί να υπάρχει και απόρριψη από το άλλο πρόσωπο. Οι βιοχημικές ρίζες του limerence, η έρευνα λέει, εισηγείται ότι το limerence είναι το αποτέλεσμα βιοχημικών διαδικασιών στον εγκέφαλο. Όταν κάποιος υποφέρει με limerence, όταν κάποιος υποφέρει με limerence δει το αντικείμενο της αιμονής του, δηλαδή το πρόσωπο με το οποίο έχει κόλλημα, ο εγκέφαλος εκκίνει ενδορφίνες όπως νορεπινεφρίνη, ντοπαμίνη, φενιλεθυλαμίνη, natural amphetamine, είναι ένα φυσικό έτσι μπουσταριστικό, ιστρογόνα και τεστοστερόνη. Λοιπόν, όταν κάποιος έχει limerence και δει το πρόσωπο με το οποίο έχει limerence, αρχίζει να νιώθει πάρα πολύ ωραία και ο εγκέφαλος παράγει όλα αυτά τα χημικά τα οποία δημιουργούν μια κατάσταση ευφορίας. Αυτή η διαδικασία δουλεύει με τον ίδιο τρόπο όπως αλλάζει ο εγκέφαλος όταν οι άνθρωποι που είναι εθισμένοι σε μια ουσία λάβουν εκείνη την ουσία. Άρα στην πραγματικότητα, το limerence είναι εθισμός από ένα πρόσωπο. Εθισμός από ένα πρόσωπο. Πώς κάποιος κάνει recovery, πώς κάποιος αναρρώνει από το limerence και τον εθισμό στον έρωτα, λέει αυτή η Dr. Lara Jai. Σαν κλινικός ψυχολόγος, ο οποίος εξειδικεύομαι, λέει, στη θεραπεία του εθισμού στις ερωτικές σχέσεις, συχνά, λέει, δουλεύω με πελάτες οι οποίοι υποφέρουν από limerence. Προσφέρω, λέει, διαφορετικές μορφές θεραπείας, εξειδικευμένες για τον κάθε πελάτη ή θεραπευόμενο. Και λέει, αν πιστεύεις ότι εσύ ένα αγαπημένο σου πρόσωπο υποφέρει από limerence, κλείσε ένα ραντεβού μαζί μου. Είναι φυσικό, γιατί το άρθρο αυτό, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι ένα άρθρο στην ιστοσελίδα της συγκεκριμένης ψυχολόγου, η οποία είναι κλινική ψυχολόγος, η οποία εξειδικεύεται, όπως λέει, στο εθισμό από τις ερωτικές σχέσεις και στο limerence. Λοιπόν, είναι πολύ λίγη βιβλιογραφία. Μιλάει για το limerence πολύ η κοπέλα αυτή, η οποία έχει το κανάλι The Crappy Childhood Fairy. Είπαμε, αυτή δεν είναι ψυχολόγος. Είναι μια γυναίκα που έχει περάσει από συνεξάρτηση για πάρα πολλά χρόνια και έχει εκπαιδευτεί στις ομάδες 12 βημάτων των ανωνύμων αλκοολικών, των AA. Πώς τη λένε αυτή την κοπέλα? Το όνομα του καναλιού είναι The Crappy Childhood Fairy. Θα βάλω το κανάλι της στα προτινόμενα κανάλια του YouTube, ούτως ώστε να μπορείτε να το βρείτε
το βρίσκετε, τι με ρωτάτε συχνά. Είναι η Άννα Ράγκλ και είναι Crappy Childhood Fairy το κανάλι της. Αναφέρεται η Crappy Childhood Fairy στο Limerence. Στο Limerence αναφέρεται οπωσδήποτε και ο Pete Walker, ο οποίος έχει γράψει το βιβλίο Thriving and Surviving from CPTSD. Θα ξαναμιλήσουμε για το Limerence. Κάνω τώρα μια ανακεφαλαίωση. Limerence είναι η συνθήκη εκείνη στην οποία εθιζόμαστε από το ερωτικό κόλλημα που έχουμε με ένα πρόσωπο με το οποίο δεν ήμασταν ποτέ σε σχέση ή ήμασταν κάποτε σε σχέση και τώρα πλέον δεν είμαστε. Είναι ένας εφηβικός ρομαντικός μυρικασμός. Ασχολούμαστε με εκείνο το πρόσωπο όπως ασχολούνται τα παιδιά στην περίοδο της εφηβείας που παλιότερα ή στην προεφηβεία τώρα έχουν φαντασιώσεις ότι τα φτιάχνουμε κάποιον με τον οποίο δεν λένε ούτε ένα γεια. Είπαμε είναι πολύ σημαντικό το ότι είναι εθισμός στη φαντασίωση που έχεις για μια ερωτική σχέση με ένα πρόσωπο. Σας λέω πάρα πολύ συχνά, λαμβάνω μηνύματα στο Messenger, λαμβάνω email στα οποία με ρωτάνε κοπέλες κυρίως, αλλά και σε άντρες μπορεί να συμβαίνει αυτό, με ρωτάνε, μου είπε έτσι ή δεν μου είπε ή πέρασα από δίπλα του και με κοίταξε με αυτόν τον τρόπο, με τον άλλον τρόπο, τι μπορεί να συμβαίνει αυτό. Αυτό που θέλω να πω έτσι απλά, γιατί έχει πάει και ώρα μία το πρωί και το σκυλάκι μας εδώ πέρα θέλει προσοχή. Αυτό που θα πω έτσι απλά είναι ότι όταν είμαστε ενήλικες άνθρωποι και νομίζουμε ότι είναι υγιές πράγμα να ασχολούμαστε συνεχώς και μονικά με ένα πρόσωπο με το οποίο δεν έχουμε ερωτική σχέση και δεν είναι ουσιαστικά μέσα στη ζωή μας, ας το ψάξουμε τότε μήπως υποφέρουμε από Limerence. Το οποίο σας είπα δεν υπάρχει η ακριβής μετάφραση στα ελληνικά. Του έχω δώσει εδώ εγώ μια αφαίρετη τρόπο να μετάφραση ρομαντικός μυρικασμός και άτοπο ερωτικό κόλλημα. Τα φιλιά μου. Καλή εβδομάδα να έχουμε.